Με 320.000 ευρώ χρηματοδοτεί ο ΦΥΠΕΚΑ την αποκατάσταση και διαμόρφωση δύο μονοπατιών στην Αγία Ρουμέλη και συγκεκριμένα στην έξοδο από τον Εθνικό Δρυμό της Αμαριάς. Από τη μεγάλη επισκεψιμότητα το υπάρχον έχει υποστεί φθορές, γεγονός που σε κάποια σημεία το καθιστά και επικίνδυνο. Το πρωί υπεγράφει η σύμβαση ανάμεσα στον ΦΠΚ και το Δήμο Σφακίων στο Δημαρχείο, παρουσία των αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων. Η σημερινή υπογραφή είναι άλλη μια απόδειξη του πόσο σοβαρά ο ΦΠΚ παίρνει, λαμβάνει την υπόθεση φαράγγι της αμαριάς. Είμαστε αρμόδιοι για τη λειτουργία του τα τελευταία τρία χρόνια και ο στόχος μας είναι να μιλάμε κυρίως με έργα και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, γιατί υπογράφουμε μια προγραμματική σύμβαση με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση παρά να υποσχόμαστε πράγματα. Μας ενδιαφέρει κυρίως οι κάτοικοι εδώ, αλλά και οι επισκέπτες να βλέπουν βήματα προς την κατεύθυνση εκείνη της περαιτέρω βελτίωσης και ενίσχυσης και της ασφάλειας αλλά και της επισκεψιμότητας του Φαραγγιού. Οι δύο παρεμβάσεις αφορούν τα δύο μονοπάτια που οδηγούν από τον οικισμό της Αγίας Ρουμέλης μέχρι την είσοδο του Φαραγγιού μήκου 800 μέτρων όπου λόγω της μεγάλης χρήσης από τους επισκέπτες έχει υποστεί φθορές με αποτέλεσμα να έχουμε και μικρό κατά την πεζοπορία των επισκεπτών. Το δεύτερο μονοπάτι θα διαμορφωθεί ώστε και άτομα με ειδικέ ανάγκε από την Αγία Ρουμέλη με αμαξίδια να μπορούν να μπαίνουν στην νότια είσοδο του φαραγγιού και για κάποια μέτρα να απολαμβάνουν το τοπίο. Θα γίνει διαμόρφωση ε, για μέα να δώσουμε έτσι δυνατότητα και σε αυτού του συνανθρώπου μα να έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το Φαράγγι να απολαύσουν ε, αυτό το φυσικό πλούτο που έχουμε στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίε προσβασιμότητα στο φαράγγι τη Αράδενα με χρηματοδότηση επίση από τον ΟΦΠΕΚΑ, ώστε να λειτουργήσει από το Δήμο αυτό το 7,5 χιλιόμετρων απότομο και βαθύ φαράγγι τη περιοχή. Η οποία υλοποιείται τεχνικά κατασκευαστικά αυτή την περίοδο από τον Ανάδοχο και σε αυτά τα πλαίσια έχουμε τη δυνατότητα του χρόνου να λειτουργήσουμε και το φαράγγι της Αράδενας. Ένα ιδιαίτερο φαράγγι για την περιοχή μας, και σε κάθε περίπτωση το μέλημά μας είναι να ε, προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το φυσικό πλούτο της περιοχής μας. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι συνέργειες και γι' αυτό θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι πεζοπόροι χρειάζονται από την Αράδενα περίπου 2,5 με 3 ώρες για να βγουν στη θάλασσα, ενώ κάποιοι κάνουν τη διαδρομή από τους πρόποδες των Λευκών Ωραίων στα Σφακιά, που ξεκινά το φαράκι με συνολικό μήκος στα 15,5 χιλιόμετρα. Ε, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για τις δύο μεριές. Ε, συνήθως η είσοδος είναι από τη μεριά της Αράδενας, και έχει δύο πλευρές, από τη μεριά της Ανόπολης και από τη μεριά ε, της Αράδενας. Όμως μπορεί να γίνεται και η αντίστροφη ε, πορεία από τη μεριά, ε, την τη από τα Μάρμαρα. Οπότε έχουμε δυνατότητα όπω και άλλα φορά, για να επισκέπτονται οι πεζοπόροι και τι δύο πλευρέ και από τι δύο περιοχέ. Φορέα υλοποίηση τη αποκατάσταση και διαμόρφωση των μονοπατιών στην Αγία Ρουμέλη είναι ο Δήμο Φακίων και οι εργασίε θα ξεκινήσουν άμεσα με ορίζοντα υλοποίηση στην έναρξη τη νέα τουριστική σεζόν.